εξαιτίας των εθνικοπαραφρόνων της Αθήνας και της τουρκικής κατακτητικής μανίας, η Κύπρος αυτή την ώρα έχει οδοφράγματα στη μέση, είναι διχοτομημένη. Είναι ένα μαρτυρικό και πολύπαθο νησί, αλλά με έναν ηρωικό λαό. Οι Κύπροι, όπως φαίνεται, δεν έχουν ανάμεσά τους γερμανοτσολιάδες. Οι Κύπροι ξέρουν και αντιστέκονται, όπως αντιστάθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι στο Κόφι Ανάν, στο σχέδιο Κόφι Ανάν, που ήθελε την Κύπρο ενωμένη σε εισαγωγικά, αλλά με στρατό κατοχής επάνω. Την ώρα που εδώ ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και πολλοί άλλοι, αν δεν κάνω λάθος και ο σημερινός πρόεδρος της Κύπρου, ήταν υπέρ του σχεδίου Κόφι Ανάν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, Θεός χωρέστον, είχε ψυχή μέσα του. Τον ήξερα από την εποχή που ήταν δικηγόρος. Είπε στον Κώστα τον Καραμαλή, σύμφωνα με αφήγηση του τελευταίου σε μένα, άκου να σου πω Κώστα μου, εγώ είμαι γέρος, είμαι άρρωστος, δεν μπορώ να αφήσω το νησί, δεν μπορώ να αφήσω την πατρίδα μου να πέσει σε τέτοια κατάσταση. Και του είπε ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής, μπορεί να είσαι γέρος, μπορεί να είσαι άρρωστος, αλλά είσαι και πολύ μάγκας και πατριώτης. Κυρίες και κύριοι, η Κύπρος είπε πάλι όχι. Η Κυπριακή Βουλή απέρριψε, αν θέλετε, το αποικιοκρατικό σχέδιο των ψυχοπαθών δολοφόνων του Βερολίνου. Το ψυχοπαθών δολοφόνων δεν είναι δικό μου. Ήδη το γράφουν και το αναπαράγουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού, μεγάλες εφημερίδες. Μιλάνε για μια κυρία η οποία είναι αιμονική, μιλάνε για μια κυρία η οποία είναι, μοιάζει με μια θεία τσιγκούνα, μιλάνε για μια ψυχοπαθητική φυσιογνωμία. Λένε ότι ο κύριος Σόιμπλε, ο Σόιμπλε που ξέρουμε, έχει ένα ιταμό και αλαζονικό ύφος που ανοίγει τις πύλες της κολάσεως για την Ευρωζώνη και, και γενικότερα την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πιθανολογούν οι ξένες εφημερίδες ότι θα φύγουν όλα τα κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και θα πάνε σε άλλους προορισμούς, στην Ασία και οπουδήποτε αλλού. Περιγράφουν, αν θέλετε, ένα αποκρουστικό πρόσωπο της γερμανικής πολιτικής ηγεσίας. Έφτασαν στο σημείο και εδώ στην Αθήνα διάφοροι οι οποίοι, αν θέλετε, με τα σχόλιά τους ή τα άρθρα τους κατηγορούσαν και εμέναν. Με λέγανε performer, χασάπι της Ρουάντα και διάφορα άλλα, επειδή 3 χρόνια εκφράζω αυτά που λέω καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διατυπώνω τις ίδιες απόψεις επί 3 χρόνια, ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση δουλείας, κατοχής και ότι στην Αθήνα υπάρχει ένας γερμανοτσολιαδισμός που ξεκίνησε φυσικά από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, που έφερε το Δέλτα Νιτάφ στην Ευρώπη και την Τρόικα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η Κυπριακή Βουλή είπε όχι. Είπε ότι εμείς δεν ανεχόμαστε κατάσταση αποικιοκρατίας εδώ. Δεν θέλουμε ξανά το νησί μας, έχουμε περάσει από κατοχές, δεν θέλουμε ξανά αυτή την κατάσταση. Και σκεφτείτε ότι η Κύπρος είναι σε μια κατάσταση στην οποία κανείς δεν ξέρει αύριο εάν θα βρεθεί αυτό το περίφημο Plan B που λένε, το σχέδιο Β. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω, επειδή σας έχω προειδοποιήσει και στο περιοδικό μου το ΚΡΑΣ, οι Γερμανοί ήθελαν τη συρρήκνωση των τραπεζών στην Κύπρο, να τη σβήσουν από το χάρτη των χρηματοοικονομικών κέντρων. Ήδη οι Moody's αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Λετωνίας, μιας περιοχής που έλκει, αν θέλετε, ρωσικά κεφάλαια, ενώ η Fitch, ο διπλανός οίκος αξιολόγησης, υποβάθμισε τις κυπριακές τράπεζες. Τι θέλει να κάνει ο κύριος Σόιμπλε? Απεκαλύφθηκε όλα στο σχέδιό του με ένα έγγραφο που έστειλε προς τη Γερμανική Βουλή. Στο σχέδιο έλεγε ότι πρέπει να συρρυκνωθεί πλήρως ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο και να πουλήσει όλα τα υποκαταστήματα που έχει η Κύπρος, τα δικά της δηλαδή των τραπεζών της, του εξωτερικού μέχρι το 2016. Οι Γερμαναράδες ήθελαν τα ρωσικά κεφάλαια σε ασφαλέστερες βόρειες περιοχές, προκάλεσαν οργή και ένταση με τη Μόσχα. Ήδη 10 μέρες έχει να μιλήσει στον κύριο Αναστασιάδη η Μόσχα, δεν σηκώνει τηλέφωνο όπως άκουσα ο Πούτιν. Αυτό το πράγμα διαχέεται στο διεθνή περίγυρο. Σπέβδει ο υποπαρέτηση υπουργός οικονομικών της Κύπρου, ο κύριος Αρής, όπως άκουσα,
στα δελτία ειδήσεων, να πάει στη Μόσχα να παρακαλέσει για ένα δεύτερο σχέδιο. Φυσικά θα υπάρχει και από την πλευρά των Ρώσων αναβαθμισμένη απέτηση να μην έχουν μόνο πρόσβαση στην Κύπρο έτσι μέσω των τραπεζών. Ενδέχεται να ζητήσουν οι Ρώσοι, η Μόσχα και άλλα πράγματα. Διότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει ο κύριος Σαρής, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος ευθύνεται πάρα πολύ, πηγαίνει στη Μόσχα να παρακαλέσει. Η Μόσχα έχει δώσει 2,5 δισεκατομμύρια δάνειο. Θα δούμε αν θα παραταθεί το δάνειο ή αυτό το δάνειο θα συμψηφιστεί με την απόκτηση μίας εκ των δύο τραπεζών που έχει η Κύπρος μας. Αυτά είναι ως πληροφορίες, μας έρχονται. Κυρίες και κύριοι, γεγονός είναι όμως, και απευθύνομαι και σε όλους τους φίλους μου στο νησί της Αφροδίτης, ότι η Κύπρος έχει καρδιά. Η Κύπρος ξέρει να αμήνεται. Η Κύπρος, η χιλιοπροδομένη, ξέρει να αντιστέκεται. Και επιμένω και το λέω, παρουσιάζεται πλέον ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει γερμανοτσολιαδισμός. Έχω το φίλο μου τον Παύλο τον Μιλωνάτο, δημοσιογράφο, στη Λευκωσία που είναι. Παύλο, καλησπέρα να έχεις. Καλησπέρα σε όλη την Κύπρο. Καλησπέρα. Δώσε μου ατμόσφαιρα μετά το όχι. Ο κόσμος είχε κυκλώσει, άκουσα την Βουλή εκεί πέρα. Χιλιάδες κόσμοι ήταν έξω από τη Βουλή. Βεβαίως το Κοινοβούλιο από νωρίς, από τις προηγούμενες μέρες, είχε πάρει το μήνυμα από τον κόσμο. Ήταν μια σαφέστατη πλειοψηφία η οποία ζητούσε, απαιτούσε το όχι. Έχω την αίσθηση ότι και το μικρό του πληθυσμού βοήθησε πάρα πολύ τους ώστε να αισθανθεί την πίεση και το αίσθημα του λαού που και η κυβερνητική παράταξη ο συναγερμός. 19 βουλευτές από το κυβερνητικό σχήμα τήρησαν αποχή στην ψηφοφορία. 36 βουλευτές της αντιπολίτευσης είπαν όχι και τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Βεβαίως Γιώργο, για την πραγματικότητα. Δεν είπε κανείς ναι. Είπε κανείς ναι. Κανένας δεν είπε ναι. Κανείς. Αυτό δείχνει ότι ο πολιτικός κόσμος ανταποκρίνεται στην Κύπρο στο αίτημα του λαού. Δεν είναι όπως αλλού. Καλή ώρα, κατάλαβες τώρα αγαπητέ Παύλο. Εκεί ανταποκρίθηκε άμεσα ο κόσμος, έτσι. Τι άλλες πληροφορίες έχουμε? Έχουμε τις εξής πληροφορίες. Το κλείνω να σας μεταφέρω αμέσως. Λοιπόν, ο κύριος Σαρής έφτασε στη Μόσχα. Εκεί τον υποδέχθηκε ψυχρά οι Ρώσοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναμένουν πρωτοβουλίες από τη Λευκωσία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, αναμένουν προσφορές. Από την άλλη, ο κύριος Σόιμπλε το απόγευμα, αναμένοντας βεβαίως, ενημερωμένος καλά για το όχι από τη Λευκωσία, έκανε μια δήλωση μιλώντας σε μια επιτροπή του κόμματος στο οποίο ανήκει, ότι λυπάται τους Κύπριους. Λυπάται πολύ, μας λυπάται ο κύριος Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε, να μου επιτρέψει να πω, Παύλο, ο κύριος Σόιμπλε είπε κλόν μαζί με τον κύριο Στάινμπρουκ τους Ιταλούς, επειδή ψήφισαν Πέπε Γκρίλο και ψήφισαν και Μπερλουσκόνη και δεν ψήφισαν το φίλο του το Μόντι. Είπε κλόν τους Ιταλούς ψηφοφόρους, έναν ολόκληρο λαό. Είπε ότι λυπάται πολύ τους Κυπρίους για τον, αυτό το δρόμο που διάλεξαν. Λυπάται όλους τους νότιους γενικά ο κύριος Σόιμπλε με ιταμό ύφος και αλαζονικό ύφος. Αυτή είναι η κατάσταση. Επίσης μια παρέμβαση των Αμερικανών, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Λίν, είχε δηλώσει από την Ασία όπου βρίσκεται ότι θα πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη λύση. Ήταν μια παρέμβαση των Αμερικανών. Υπήρχε μια περίεργη σιωπή τους μέχρι σήμερα για την Κύπρο. Σήμερα λοιπόν εκδηλώθηκε, ανακοινώθηκε η προσπάθεια των ΗΠΑ, όπως είπε χαρακτηριστικά, να βρεθεί μια δίκαιη λύση υπό τις περιστάσεις. Τώρα, στη Λευκωσία ο κόσμος, πέρα από την ικανοποίηση για το όχι, έχει σαφέστατα μεγάλη έγνοια για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τις οικονομικές υπάρχουν τεράστια προβλήματα, κυρίως για τη Λαϊκή Τράπεζα, αλλά και την Τράπεζα Κύπρου. Υπάρχουν βέβαια στο... Δεν θα ανοίξουν ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Όχι, όχι. Οι τράπεζες δεν θα ανοίξουν για να αποφύγουν το κύμα αναλήψεων. Και το ίδιο θα γίνει και στην Αθήνα προφανώς. Τα υποκαταστήματα εδώ πέρα δεν μπορούν να ανοίξουν. Διότι εδώ πέρα έχω την αίσθηση, μας λένε ότι είναι διασφαλισμένες οι καταθέσεις και στην Αθήνα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να απορροφηθούν από άλλη τράπεζα αυτές οι καταθέσεις. Ως ενεργητικό και παθητικό, έτσι δεν είναι, Παύλο? Σωστά. Και έχουμε την πληροφόρηση ότι υπάρχει σχετική ανταπόκριση από την Αθήνα. Δεν ξέρω ποια τράπεζα θα αναλάβει αυτό το κόστος. Νομίζω ότι στη Λευκωσία υπάρχουν δύο σχέδια. Το πρώτο είναι η οικονομική βοήθεια από τη Μόσχα. Πέρα της επιμήγησης του γνωστού δανείου των 2,5 δις, ζητούμε άλλα 5 δις από τη Μόσχα. Εάν και εφόσον κάποιο από το ποσό αυτό καλυφθεί από τη Ρωσία, τα υπόλοιπα αφορούν εσωτερικό δανεισμό. Ταμεία προνοίας, κοινωνικών ασφαλίσεων, άλλα 2 δις. Ναι, θα υπάρξουν ομόλογα μάλλον δικά σας εκεί. Θα γλιτώσετε την Τρόικα, έτσι.
Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο και θα γλιτώσετε την Τρόικα, γιατί με τους Ρώσους έχετε σχέσεις χρόνια. Το Μεσός είναι κόκκινη πολιτεία εκεί, με 20.000 οικογένειες νομίζω. Αν γίνει, αν τελικά ανταποκριθεί η Μόσχα, η οποία θα ζητήσει διάφορα πράγματα, γιατί είναι τόσο παγωμένη με τον Αναστασιάδη, πιστεύει ότι είναι γερμανόφωνος, πιστεύει ότι είναι γερμανοτραφής κάργα, έτσι. Πιστεύει ότι η Μόσχα είναι, ναι, γιατί πιστεύει ότι ο Αναστασιάδης, γι' αυτό και του γυρίζει πλάτη εδώ και 10 μέρες ο Πούτιν, έτσι. Ακριβώς. Πιστεύει τώρα ότι ήξερε όλο το κόλπο με τον, πιστεύει ότι ήξερε νωρίτερα, από, ίσως και πριν από τις εκλογές δηλαδή, τι ζητάγανε οι Γερμανοί, έτσι. Γιώργο, έγιναν αποκαλύψεις απόψεις του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Αγγέλου, αν τους Κυπριανού, αποκάλυψε ως γνωστό μέχρι προχθές ήταν στην κυβέρνηση. Ναι. Ότι στις 10 το βράδυ, παρά τα παραμύθια μου που πασπουλούσαν από τις Βρυξέλλες, το Eurogroup, ότι δίθενε μέχρι το πρωί δεν έδινε μάχη, στις 10 το βράδυ δόθηκαν οδηγίες σε τεχνοκράτες στα Υπουργεία να ξεκινήσουν τις διαδικασίες. Δόθηκαν σε δικούς σας τεχνοκράτες, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή ο Αναστασιάδης ουσιαστικά, ο κύριος Αναστασιάδης, παραμύθιαζε τον κόσμο μαζί με τους συνεργάτες και κυρίως τον Σαρή. Αυτό φαίνεται από τις αποκαλύψεις στη Βουλή. Ναι, στις 10 το βράδυ, έτσι. Και λέγανε ότι όλη τη νύχτα ξενύχτησαν στις διαπραγματεύσεις. Ενώ έδιναν οδηγίες, το ξέραν από νωρίς. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, Παύλο. Αυτό είναι αλήθεια. Για πες μου κάτι, κυκλοφορεί επίσης στη Λευκωσία, γιατί εμείς τα λέμε όλα, κυκλοφορεί στη Λευκωσία ότι κάποιοι ειδοποιήθηκαν από το κυβερνό κόμμα, κάποιοι φίλοι τους επιχειρηματίες, και πήρανε τα λεφτά τους και φύγανε πριν πάει ο Αναστασιάδης και υπογράψει αυτά που υπέγραψε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια επίσης. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες, θα προσέξω λίγο. Είναι φήμες από υπουργούς, βουλευτές, κυβερνητικούς αξιωματούχους, οικογένειες, μελών. Το Υπουργικό Συμβουλίο ξανά είναι συγγενείς αξιωματούχων, φιλαράκια του Αναστασιάδη. Ναι, για πες μου και κάτι άλλο. Φυσικά είχε ενημερώσει και την Αθήνα, την κυβέρνηση Σαμαρά εδώ, έτσι. Πήγε ο Στουρνάρας και ψήφισε κάργα υπέρ της Μέρκελ και του κύριου Σόιμπλε, έτσι. Μιλάμε δηλαδή για καταπληκτικές καταστάσεις. Βέβαια, αυτά γίνονται και το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι να τα αποδείξουμε. Ναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Στη Βουλή ζητήθηκαν τα ονόματα. Δυστυχώς, ο Γενικός Εισαγγελέας εδώ στη Λευκωσία δηλώνει ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Κάτι που ζητούν όλα τα κόμματα. Παύλο, αυτό το, αυτή είναι η ιστορία. Πάντως, εδώ πέρα ο κύριος Τουρνάρας, βέβαια, είχε ψηφίσει από νωρίς ο κύριος Τουρνάρας, έτσι. Ήταν θετικότατο στο Eurogroup μαζί με τους Αναστασιάδικους. Υπάρχει μια ψυχρότητα, θα πρέπει να το πω αυτό, μια δυσφορία στη Λευκωσία από πολλούς για τη στάση της Αθήνας. Βέβαια, μένει να διευκρινιστεί αυτό. Υπάρχει μια δυσφορία για τη στάση των Αθηνών. Ήταν πολύ μερκελική η στάση και σοϊμπλική. Αυτό αφήνουν να νοηθούν κυβερνητικοί παράγοντες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δικαιολογία για τη δική του στάση. Ωστόσο, θα πρέπει να διερευνηθεί αυτό το ενδεχόμενο, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην Κύπρο όλη. Δυσφορία και από το κύκλωμα του Αναστασιάδη. Και από το κύκλωμα, εκτός από το ΑΚΕΛ και τα άλλα κόμματα, και από τον Αναστασιάδη. Όχι, από το Προεδρικό βγαίνουν αυτές τις πληροφορίες. Από το Προεδρικό βγαίνει. Για τη στάση των Αθηνών, έτσι. Πολύ ωραία στάση. Συμπαράσταση στη Λευκωσία, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο, τα λέμε. Να είσαι καλά. Τα λέμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τις δηλώσεις που έκαναν οι Κύπριοι βουλευτές στην Κυπριακή Βουλή. Όταν όλοι οι Κυπριακοί βουλευτές.